Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Εξελίξεις βέβαια το κάναμε απόψεις, διότι πλέον όλες οι εκπομπές έχουν αυτό το μοτίβο. Υπάρχουν σαφέστατα βέβαια οι περιορισμοί. Θα δούμε και στη συνέχεια στις κουβέντες αυτές. Γι' αυτό και ένας από τους καλεσμένους σήμερα είναι και ο συνεργάτης μας, ο Γιάννης Ομούτιας, ο δικηγόρος. Θα μας τα πει μαζί με τον Κώστα τον Ρέμελιο, τον συνάδελφό του, τον καθηγητή από την Κομωτινή. Καλησπέριζω τον Γιάννη τον Μούτλια. Καλησπέρα. Βέβαια, σε τέτοιες περιόδους, οι πιο ειδικοί, πέρα από τα νομικά, πέρα από τα δημοσιογραφικά και τα οικονομικά που θα αναλύσουμε σήμερα, είναι οι γιατροί. Οπότε, ακόμα ένας συνεργάτης μας σήμερα μπορεί να τα είπε εμπεριστατωμένα στην προηγούμενη εκπομπή, όμως τα δεδομένα διαρκώς αλλάζουν. Καλησπέριζω τον Χάρη Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πνευμονολόγος, είναι αντικολόγος και πρέπει να πω και ότι δεν ξέρω στην περιοχή υπάρχει άλλος που έχει κάνει την εργασία του, το διδακτορικό του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, που είναι οι λοιμώξεις σχετικά με το πνεύμονες. Ναι, το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι η πνευμονία της κοινότητας. Κομμάτι λοιπόν της πνευμονίας της κοινότητας, μάλλον πνευμονία της κοινότητας, είναι και η βλάβη η οποία προκαλεί στους πνεύμονες ο COVID-19. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ συναφές στο δικό μου αντικείμενο. Απολύτως θα έλεγα, σε μια φάση που όλοι βέβαια προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Φουντώσαν και τα σενάρια βέβαια, για αυτή η συνωμοσιολογία, αυτά τα, το ποιος αν έφυγε από το εργαστήριο ή όχι, πράγματα που πολλά στερούνται βέβαια σοβαρότητας και σε τις χρονικές στιγμές θα πρέπει όλοι να είμαστε ενοχείς, να είμαστε εγκρατείς και προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Πολλές φορές το να μην λες και τίποτα είναι το καλύτερο. Να πω καταρχάς ότι το περιστατικό είναι ένα, ναι, το οποίο υπάρχει. Είχαμε, Καβάλα. Στην Καβάλα μιλάμε, ναι. Πριν από λίγη ώρα μιλήσαμε με τον διοικητή, τον κύριο Πιτσιώτη, ο οποίος μας είπε, είχε και επικοινωνία με την κυρία, η οποία βρίσκεται, είναι καλά στην υγεία της. Βαίνει προς, θα λέγαμε, να υπάρχει ίαση. Να βγει δηλαδή στις 13 μέρες, είναι αρνητικό το... Λέμε ότι στις 14 μέρες πλέον δεν διασπείρει, αλλά άρα λίγη και η καραντίνα. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί υπήρξε και ένας κανιβαλισμός. Η κυρία δεν πήγε στην Τουρκία ποτέ έτσι, γιατί ελέγχθησαν πολλά. Ότι ήταν στους αυτούς που πήγαν στο διαλογισμό κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Να ευχηθούμε περαστικά, μην πυροβολούμε τους ασθενείς. Δηλαδή δεν είναι μια χρονική στιγμή ούτε στοχοποίησης. Και δεν ξέρω, φαντάζομαι, Χάρη Τριανταφυλλίδη, μπορεί σε μερικές ημέρες, στον επόμενο μήνα, να έχουμε στην Καβάλα 3, 5, 10 έτσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να τους βάλουμε όλους αυτούς στην πλατεία και να ξεκινήσει ένας ομαδικός λιθοβολισμός. Σαφέστατα και δεν μπορεί να υπάρξει ρατσισμός απέναντι σε αυτά τα άτομα. Και πολύ περισσότερο δε τη στιγμή που η πιθανότητα να μολυνθεί οποιοδήποτε από εμάς, πολύ περισσότερο για τους υγειονομικούς, δεν το συζητώ, είναι πλέον όλο και μεγαλύτερη. Βέβαια, να συμπληρώσω εδώ κιόλας ότι προκύπτει από τα κανάλια της Αθήνας ότι για τον νομό Καβάλας δεν έχουμε περιστατικά. Είναι όπως λάθος. Πολύ σωστά είπες και εσύ, στους χάρτες μας δίνουν μηδέν, αλλά υπάρχει το ένα περιστατικό. Το απλά επειδή βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη η κυρία νοσηλεύεται. Βέβαια, περιστατικό του νομού Καβάλας είναι νοσηλεύεται. Είναι, εκεί, ακριβώς. Είναι του νομού Καβάλας. Παραλαμβάνω, επειδή γράφτηκαν πολλά και διάφορα, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Το σύνθημα είναι βέβαια προς όλους μένουμε σπίτι. Τώρα εδώ μην κοιτάτε που κατ' εξαίρεση και ο γιατρός και ο κύριος Μούτλιας βρισκόμεθα εδώ για να κάνουμε αυτή την ενημερωτική για σας εκπομπή, η οποία έχει καθαρά αυτό το χαρακτήρα. Εδώ έχουμε πάρει όλα τα μέτρα μας. Πήραμε μέχρι και αυτό και την απολύμανση. Πώς λέγεται, γιατρέ, δώσε μας εδώ οδηγίες. Ναι, γιατί έχουμε ένα ειδικό μηχάνημα εδώ για την απολύμανση, το οποίο φροντίζει, έτσι. Αυτό είναι με τεχνολογία NASA. Είναι μια καινούργια συσκευή, η οποία παράγεται αποκλειστικά και μόνο από την NASA. Ουσιαστικά με ειδικά φίλτρα τα οποία δεν αλλάζουν, δεν είναι αυτό που λέμε αντικαθιστούμενα, είναι μια φορά και λάμπες ή περιόδους ακτινοβολίας, ουσιαστικά ιονίζει και απολυμένει το χώρο, καταστρέφει το 100% των βακτηριδίων, μικροβίων και ιών. Είναι και... της Aeroside αυτά, έτσι. Aeroside είναι η συσκευή, ουσιαστικά η NASA τα παράγει με συμβάσεις σε κάποιες χώρες. Οπότε σε ένα κλειστό χώρο που υπάρχει κλιματισμός, μόνο είναι αυτό απαραίτητο να υπάρχει. Ακόμη και στο σπίτι, πολύ περισσότερο συνίσταται σε άτομα που έχουν άσθημα, αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή οποιαδήποτε άλλα χρόνια νοσήματα. Και είναι με τιτάνιο έτσι και με λάμπες αυτά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε, εμείς λάβαμε εδώ τα μέτρα μας στο στούντιο για τους καλεσμένους να υπάρχει αυτή η τεχνολογία.
για να υπάρχει αυτή η απολύμανση. Να συμπληρώσω εδώ. Και ευχαριστούμε που μας το διαθέσατε για την εκπομπή μας. Να παρακαλώ. Ένας συνήθις τρόπος, το οποίο χρησιμοποιούμε και με αυτοσχέδιες κατασκευές στα υπόγεια του νοσοκομείου για να απολυμάνουμε ρούχα μας και τα σχετικά, είναι η περιόδια της ακτινοβολίας. Δηλαδή, έχοντας μία λάμπα υπεριοδών, μπορούμε να απολυμάνουμε και συγκεκριμένα τώρα για αυτό που μας ενδιαφέρει και για τον COVID-19, τις ιατρικές μας ρόμπες, ενδεχομένως τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα ρούχα, τις μάσκες μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ρέμελη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ και στους τηλεθεατές. Είναι μέρες οι οποίες όλοι πλέον, βέβαια, εσείς έχετε την προσέγγιση, όχι την ιατρική, την νομική, έχουν γίνει επαΐοντες. Σήμερα λέχθησαν πολλά τι σημαίνει αυτός ο περιορισμός ή απαγόρευση των μετακινήσεων και ελέχθησαν, νομίζω, κύριε Ρέμελη, και αρκετές ακρότητες, έτσι, πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Συμφωνώ, ναι. Και υπερβολές, θα έλεγα. Ακούστηκαν. Δεν νομίζω ότι είναι στιγμές για να λέμε υπερβολές ή να μην πειθαρχούμε στο πλαίσιο αυτό το οποίο είναι για την διαφύλαξη της υγείας των πολιτών, έτσι. Και όχι του περιορισμού της ελευθερίας. Να κάνω μια διευκρίνηση. Εάν αυτά που ακούγονται ως υπερβολικά έχουν μια βάση, είμαι τσάπης που πρέπει να ακούγονται. Όταν όμως δεν έχουν καμία νομική βάση, επιστημονική, θα έλεγα ακούγονται εκ περισσού με σκοπό ίσως μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά δοκιμάζονται σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Δεν δοκιμάζονται όμως μόνο οι πολίτες, δοκιμάζονται και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Κρίνονται και από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και από την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Να πούμε συγκεκριμένα για την χθεσινή κοινωνική απόφαση, κύριε Χατζημανουήλη, γενικώς θέλετε να... Για τη χθεσινή ειδικότερα θα ήθελα, κύριε καθηγητά. Η χθεσινή, όπως ξέρετε, κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών, νομίζω είναι υγείας, εσωτερικών και προστασίας του πολίτη, έχει ληφθεί με βάση την εξοδότηση που έδωσε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 20 του Μαρτίου, και αναφέρεται ειδικώς σε εκείνα τα κατεπήγοντα μέτρα που στοχεύουν την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, όπως λέγεται, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας υγείας. Είναι γεγονός ότι πράγματι έχουμε μια αναγκαστική περιστολή, έναν περιορισμό συγκεκριμένων συνταγματικών δικαιωμάτων, τα οποία δικαιώματα μπαίνουν σε ένα καθεστώς αναστολής με βάση μια απόφαση την οποία λαμβάνει ο κοινός νομοθέτης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αυτοί οι περιορισμοί να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα, γιατί μιας και μιλάμε για συνταγματικά δικαιώματα, ομιλούμε για νομικά δικαιώματα, τα οποία προβλέπει το Σύνταγμα, και μόνο το Σύνταγμα μπορεί να προβλέψει σχετικούς περιορισμούς. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το Σύνταγμά μας περιέχει δύο ειδών περιορισμούς, τους εγγενείς και τους γνήσιους. Εδώ δεν χρειάζεται να προσφύγουμε την έννοια των εγγενών περιορισμών, μιας και η διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 4 του Συντάγματος και κυρίως η ερμηνευτική δήλωση. Οι διατάξεις αυτές και οι ερμηνευτικοί έχουν τεθεί με την αναθεώρηση του 2001. Ειδικά η ερμηνευτική δήλωση μας λέει ειδικώς ότι την απαγόρευση του παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών όπως ο νόμος ορίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς τις γενικές θεωρίες περί καταστάσεως ανάγκης, περί δικαίου της ανάγκης, που έχουν μια πολύ, θα έλεγα, προβληματική ιστορικότητα στη χώρα μας, μιας και όλες αυτές οι έννοιες είναι συνδεδεμένες με ανώμαλες πολιτικές περιόδους. Εδώ έχουμε μια σαφή ερμηνευτική δήλωση, η οποία προβλέπει ότι στις περιπτώσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας μπορούν να ληφθούν τέτοιου είδους μέτρα. Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ή μάλλον να αναφέρω πρώτα τις προϋποθέσεις που κατά την άποψή μου πρέπει να συμπρέχουν. Το Σύνταγμα προφανώς δεν αναφέρεται σε αυτές. Αν ανατρέξει όμως κανείς τη θεωρία και στην ομολογία, ανεβρίσκει ποιες είναι εκείνες οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να κριθούν ως συμβατοί με το Σύνταγμα τέτοιου είδους περιορισμοί. Θα έλεγα ότι τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι η συνάφεια, δηλαδή να έχει σχέση το λαμβανόμενο μέτρο, το περιοριστικό μέτρο με το σκοπό, να μην τίθεται ένας άσχετος σκοπός, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός, ο οποίος είναι ακριβώς, δηλαδή προστασία το της δημόσιας υγείας. Λαμβάνεται, θα έλεγα ένα παράδειγμα, δεν μπορεί να απαγορεύει κανείς την ελευθερία του λόγου με αφορμή το ζήτημα της δημόσιας υγείας που έχει προκύψει. Ναι, σωστά. Εκτός εάν, κατ' εμέ, τότε μπορεί ίσως να ληφθούν κάποια μέτρα, εάν έχουμε διασπορά ειδήσεων οι οποίες... ή αν κάποιος βγαίνει δημοσίως και επιζητά πειθαρχία και λέει τους πολίτες βγείτε έξω, παρακινούμε... Ακριβώς να... μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες. Έτσι. Άρα, η πρώτη βασική προϋπόθεση πρέπει να είναι συναφές και νομίζω όλα τα μέτρα είναι συναφή και τα μέτρα του περιορισμού της μετακίνησης και τα μέτρα κλεισίματος συγκεκριμένων κοινωνικών χώρων, οι περιστολές του δικαιώματος του συνέρχεστε και οι περιορισμοί στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία. Σκεφτείτε πόσοι συμπολίτες μας δοκιμάζονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα, και όλα αυτά τελούν σε μια σχέση αναγκαιότητας. Η δεύτερη βασική προϋπόθεση, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι η αρχή της αναλογικότητας, βασική αρχή και ρητά προβλεπόμενη στο Σύνταγμά μας, το άρθρο 25, παράγραφος 1, που εδώ θα έλεγα πρέπει να συνεκτιμάται η έκταση, η ένταση και η διάρκεια. Και τώρα, αν πρόκειται να έχουμε και οικονομικά μέτρα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για το κράτος, και εκεί θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολογία οικονομικής φύσεως η οποία να μας αναφέρει ρητός σε τι συνίσταται η συγκεκριμένη κρατική ωφέλεια η οποία μπορεί να προκύψει από τους συγκεκριμένους οικονομικούς περιορισμούς. Είδατε ότι 10 χρόνια περίπου μετά, 11 κατ' άλλους, μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ουσιαστικού δικαίου της ανάγκης και έτσι ίσως εκείνα τα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο της τριετίας από το 9 στο 12 να φαίνονται ότι είναι μέτρα τα οποία ίσως να είναι και ποιότερα. Ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχουμε... Τα οικονομικά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε κάτι, κύριε Ρέμελη. Πρέπει να δούμε πώς πάει αυτός ο κύκλος που άνοιξε, πώς κλείνει και τι γίνεται στο διεθνές στερεώμα, διότι η χώρα μας δεν καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε το παραμικρό. Βεβαίως και είναι. Εγώ απλά αντιλαμβάνομαι την απόγνωση πολλών ανθρώπων. Περίεργη παγκοσμιότητα. Έτσι. Η απόγνωση όμως πολλών ανθρώπων είναι δικαιολογημένη. Οι γενιές μας δεν το έχουν ζήσει. Ίσως 100 χρόνια μας χωρίζουν από τα προηγούμενα μέτρα. Δεν έχει κανείς ιστορική εμπειρία. Σωστά. Είχε συμβεί στην Ισπανική γρήπη το 1920. Συμπληρωματικά μόνο να πω ότι και το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι μια επικουρική μεν σύμβαση προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά είναι δεσμευτική για τη χώρα μας, κατά το άρθρο 46. Έχει ειδική διάταξη το άρθρο 15, η οποία προβλέπει απόκληση, declination όπως τη λέει στην αγγλική γλώσσα το αγγλικό κείμενο, ότι σε περίπτωση πολέμου ή εταίρου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους, μπορεί ένα κράτος μέλος με ειδική αιτιολογία να αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της σύμβασης. Δηλαδή έχουμε μια σύμβαση η οποία προβλέπει η ίδια δυνατότητα απόκλησης από τις υποχρεώσεις προστασίας των συγκεκριμένων δικαιωμάτων που προστατεύει η σύμβαση δικαιωμάτων ανθρώπου.
Και το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει να επιδείξει μια νομολογία. Είναι αρκετά αυστηρό. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν κριθεί. Έχουμε ζητήματα που, με τα οποία ασχολήθηκε και με την Ελλάδα δυστυχώς στην περίοδο της δικτατορίας. Και κυρίως έχουμε την περίπτωση της Αγγλίας και σε σχέση με το ζήτημα της Βόρειας Ιρλανδίας και ιδίως τις περιστολές δικαιωμάτων με αφορμή τις διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες που λάμβαναν χώρα την βασανισμένη αυτή περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να καταφύγουμε σε εξωσυνταγματικές θεωρίες δικαίου της ανάγκης. Υπάρχει σαφή διάταξη. Νομίζω ότι ο νομοθέτης ορθά έχει πράξει. Έχει προσέξει επακριβώς και τη διατύπωση και γενικότερα την έκταση και την ένταση των μέτρων και μακάρι να μην χρειαστούν να γίνουμε μάρτυρες και ακόμη σοβαρότερων περιορισμών. Ναι. Κάτι θέλει ο κύριος Μούτλιας για να κλείσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μούτλια. Κύριε καθηγητά, αυτό να συνοψίσουμε λοιπόν, γιατί η ανάλυση ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένη και πάρα πολύ σωστή. Για να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε ότι όλα όσα λέμε, ότι όσα μέτρα έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κινούνται εντός των ορίων του συντάγματος. Συνταγματικής νομιμότητας. Έτσι. Αυτό για να είναι, επειδή κυκλοφορούν διάφορες απόψεις σε διάφορα social media, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα μέτρα έχουν ληφθεί είναι εντός των ορίων της συνταγματικής νομιμότητας, του υφιστάμενου συντάγματος της χώρας. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά το διατυπώνετε. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε, στην πρώτη εκπομπή που θα έχουμε εδώ ολομέλεια, θα είστε καλεσμένος. Το λέω από τώρα, το κλείνουμε δημοσίως. Ωραία. Εντάξει. Καλό σας βράδυ κύριε Μελή. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή, τον κύριο Ρέμελη, ο οποίος είχε έρθει εδώ και μας είχε κάνει και μια πολύ καλή ανάλυση για το Σύνταγμα. Βλέπουμε ότι πάντα... Είναι ο κορυφαίος στο διοικητικό. Ναι, είναι στο διοικητικό. Ο Κώστας. Νομίζω ότι νομικά το έχει θέσει το θέμα καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο στη χώρα. Έτσι. Ό,τι μέτρα έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού είναι εντός των ορίων του συντάγματος και των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων. Καλά κάνετε και το διευκρινίσατε, διότι ελέγχθησαν διάφορες ακρότητες, είδα και στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Ναι, και εγώ αυτό είχα ως αφορμή. Και νομίζω είναι στιγμές που πρέπει όλοι να μείνουμε προσγειωμένοι, να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τώρα διαβάζω πριν από λίγη ώρα. Ο Τζόνσον. Στην Βρετανία πήρε τα ίδια μέτρα. Ο οποίος Τζόνσον στην αρχή τι είπε, γιατρέ? Άσε να τους αφήσουμε, λέει. Την αγέλη, την θεωρία. Πώς είπαμε? Πόσοι θα ζήσουν. Είπε πόσοι θα ζήσουν, πόσοι θα πεθάνουν. Και όταν τον πήγαν τα νούμερα που θα. Εσύ είπε σε κάθε οικογένεια θα αποδεχθούμε ότι θα πεθάνουν κάποιοι από τους δικούς μας. Ναι. Ποιος το είπε αυτό? Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ναι. Τώρα βλέπουμε πριν από λίγα λεπτά το μάζεψε, απαγόρευσε κυκλοφορίας. Το βράδυ δε που τα έλεγε αυτά, βγήκε ο πατέρας του στο διαδίκτυο με μια μπύρα και λέει: εγώ δεν πειθαρχώ σε τίποτα. Εγώ πάω στην ΠΑΠ. Ελάτε όλοι να βγούμε να πιούμε κτλ. Ο πατέρας του Πρωθυπουργού. Δηλαδή καλούσε τον κόσμο. Σε μια πλήρη απειθαρχία. Όχι, δεν υπήρχε απειθαρχία τότε στην Αγγλία. Απειθαρχία με πιάνει ότι εγώ δεν συμβιβάζομαι σε όλα αυτά που λένε. Μέτρα πήραν οι Άγγλοι περιορισμού την Παρασκευή όταν τους απείλησε ο Μακρόν ότι θα κλείσει τα σύνορα με την Αγγλία. Κακώς δεν τα κλείσε ο Μακρόν. Ο Μακρόν πρέπει να τα έχει κλείσει τα σύνορα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι, και είναι δύο χώρες τώρα που τα συμφέροντα είναι τα οικονομικά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων εργαζομένων από και προς την Αγγλία. Έτσι. Θα καταρρεύσει και η Γαλλία όπως η Ιταλία. Για περίπτωση, η Ισπανία κατέρευσε μαζί, ακολουθεί την Ιταλία. Τα δύο αυτά κράτη αρχίζουν και καταραίουν το υγειονομικό του σύστημα. Να προσθέσω κι εγώ εδώ, σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες η απόφαση της λήψης μέτρων και πολύ περισσότερο η χρονική στιγμή λήψης της απόφασης αυτής ήταν καθαρά πολιτική. Και αυτό ήταν κάτι που διαχώρισε τη δική μας χώρα από τους γείτονες. Γίνεται πολλής λόγος τελευταία για το γιατί δεν λήφθηκαν έγκαιρα τα μέτρα στην Ιταλία, γιατί έφτασε η Ιταλία σε αυτή την κατάσταση να θρηνεί 690 και 700 νεκρούς καθημερινά. Το ίδιο και για την Ισπανία. Πολλή κουβέντα έγινε γι' αυτό. Οι θεωρίες ότι γήπεδα γεμάτα σε αγώνες του Champions League, ενδεχομένως η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, διάφορες εκδηλώσεις. Το μοιραίο μάτς, να πούμε και για το μοιραίο μάτς. Είπα, το παιχνίδι του Champions League, Αταλάντα Βαλένθια. Το οποίο είναι στο Μιλάνο.
Το οποίο έγινε στο Μιλάνο. Και να πούμε ότι η Αταλάντα παίζει, είναι η ομάδα του Μπέργαμο που είναι 40. Το Μπέργαμο έχει μια απόσταση χιλιομετρική 40 χιλιόμετρα. Είναι μια κοντινή πόλη. Στην ιστορία. Λένε. Θα αποδειχθούν. Εντάξει, αυτό το πούμε. Για το άρθρο. Πέρα από όλα. Γιατροί και επιδημιολόγοι που λένε ότι εκεί ήταν το μοιραίο το μάτσο. Είναι πολύ, πολύ παράγοντε. Εγώ νομίζω ότι είναι βασικό. Συγγνώμη, Χάρη, είναι ένα ότι υποτιμήθηκε ο κίνδυνο. Στην Ιταλία. Σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Εμεί είμαστε ίσω από τι εξαιρέσει. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, γιατί είναι πολύ πολύ μακριά η κουβέντα. Η συζήτηση στην Ιταλική Βουλή και μέσα στην κυβέρνησή τους γινόταν για μεγάλο διάστημα. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι η Ιταλία είναι μια περίεργη πολιτικά χώρα, 70 κυβερνήσεις τα τελευταία 60 χρόνια, τώρα έχουμε πάλι μια κυβέρνηση συνασπισμού, δεν μπορούσαν να ομονοήσουν στο πότε και αν θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Όχι, αυτό το πρόβλημα το έχει η Ισπανία, δεν το έχει η Ιταλία. Και στην Ιταλία το ίδιο ήταν και βγαίνει αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, βγαίνει τώρα. Να πάμε μια κάτι αντίστοιχο, να τελειώσουμε αυτό, δεν έγινε στην Ελλάδα και ευτυχώς υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με, ουσιαστικά με αυξημένη πλειοψηφία, με δυνατότητα να ληφθούν μέτρα, τα οποία λήφθηκαν και καλώς ελήφθηκαν τη δεδομένη χρονική στιγμή και μπράβο στον Πρωθυπουργό που κινήθηκε τόσο γρήγορα και έλαβε την απόφαση έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θανάση Πάσχου, ο οποίος είναι υποπτέραργος στην αποστρατεία. Να πούμε ότι ο συνταξίαρχος είχε την ευθύνη των οικονομικών σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα. Οικονομολόγος άλλωστε είναι ο ίδιος και με εμπειρία στα υγειονομικά ως επικεφαλής σε υγειονομική υπηρεσία. Καλησπέρα από την Καβάλα. Καλησπέρα σας κύριε Χατζη Μανουήλ. Καλησπέρα και στην παρέα εκεί πέρα τον κύριο Τριανταφυλλίδη που επικροτώ τις απόψεις. Το βλέπω στο Web TV. Καλησπέρα Θανάση. Και καλησπέρα. Τον κύριο Μούτλια. Καλησπέρα. Πάντως η κατάσταση πριν πάμε στα οικονομικά μας φέρνει όλους, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού που περιμένουμε να δούμε τις κρίσιμες ημέρες αν όλα όσα κάναμε έχουν πιάσει και αν αυτές οι δύο εβδομάδες οι κρίσιμες θα έχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το σύστημα υγείας είναι γεγονός ότι θα δοκιμαστεί. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν προετοιμασίες, αλλά ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ούτε και τα διεθνή συστήματα είχαν προβλέψει ότι θα υπάρξει μια τέτοια ευρείας έκτασης κρίση στην υγεία. Μια τέτοια κρίση είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξανασυμβεί, είναι η πρώτη φορά. Και οπωσδήποτε θα δοκιμαστούν όλα τα συστήματα, οι οικονομικές δομές και οι θεσμοί, ευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι. Και αυτό οπωσδήποτε θα έχουμε μια διαφορετική μέρα μετά την λήξη της κρίσης. Βέβαια πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο περίπου, έτυχε να κάνω μια παρουσίαση στο New York College, συνεργάζομαι με την Εταιρεία Διακίνησης Κρίσεων και παρουσίασε ένα θέμα σε ανύποπτο χρόνο για τις οικονομικές επιπτώσεις από τη διαχείριση από μια κρίση μεγάλη στην υγεία. Έγραψα πράγματα και παρουσίασα στο κοινό, το οποίο ήταν πολυπληθέστο από το New York College και διαπίστωσα και εκεί, ως βιβλιογραφία και αν υπήρξε, δεν υπήρχε ποτέ μία κρίση στην υγεία. Μεγάλη που να έχει παγκόσμια εμβέλεια και να καταστεί μια πανδημία στα τελευταία χρόνια που εμείς τουλάχιστον ζούμε. Τα τελευταία δηλαδή 30 χρόνια να πούμε. 30, 50, 80 χρόνια δεν υπήρξε μια ευρείας κλίμακας κρίση. Αυτό που υπήρχε σαν βιβλιογραφία ήταν ότι είχαμε οικονομικές κρίσεις, ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες δημιουργήσανε κρίσεις υγείας ως συνέπεια, ως επακόλουθο, τις οποίες τις αντιμετωπίσαμε και τις είδαμε, υπήρξαν ασθένειες, φτώχειες κλπ. Το αντίθετο συμβαίνει για πρώτη φορά. Έφυξα τότε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς βλέπουμε να εφαρμόζονται, να παρατηρούνται σήμερα ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, να πούμε το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ακόμα είναι σε εξέλιξη, δεν την έχουμε δει ακόμη έντονα στην Ελλάδα και απευχόμαστε φυσικά, είναι ότι αρχίζουν οι οικονομικές δομές να δέχονται ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο τράνταγμα και αυτό δεν ξέρουμε αν θα αντέξει. Βλέπουμε οι οικονομίες να καταραίουν, βλέπουμε δηλαδή τα χρηματιστήρια κυριολεκτικά της ο Dow Jones, ας πούμε, σε επίπεδα της χρηματοπιστωτικής κρίσης της Lehman Brothers. Και χειρότερα ενδεχομένως. Και χειρότερα. Και χειρότερα. Ήδη σήμερα παρακολούθησα μία συνέντευξη
του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ, του κυρίου Κουρία, στο BBC, που λέει ότι με δύο λόγια ότι το οικονομικό σοκ είναι ήδη μεγαλύτερο από αυτήν τη χρηματοπιστωτική κρίση της Lehman Brothers. Δηλαδή, και επίσης τονίζει ότι είναι ευσεβής πόθη ότι οι χώρες θα ανακάψουν γρήγορα μετά την λήξη της κρίσης υγείας αυτής. Δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Ναι, αυτό σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Οικονομικά στοιχεία. Γενικότερα και παγκόσμια. Βέβαια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν έχει τις κατάλληλες ακόμα δομές, ίσως να πιάστηκε και απροετοίμαστη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τα τελευταία χρόνια, ειδικά εμείς οι Έλληνες, χάσαμε την εμπιστοσύνη μας, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες χάσαν την εμπιστοσύνη τους, έστω κατά ένα βαθμό, από τα μνημόνια κτλ. Η κρίση τώρα αυτή του κορονοϊού θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επανακτήσει αυτήν την εμπιστοσύνη, εάν φερθεί με σοβαρότητα, γιατί πραγματικά θα πρέπει αυτές οι φιλονικίες βορρά-νότου να αναλάβει το κόστος της ανάπτυξης των χωρών του νότιου, της νότιας περιοχής της Ευρώπης, οι βόρειες χώρες, οι πλούσιες χώρες με τα πλεονάσματα. Αυτό μπορεί να φέρει καινούργιες ισορροπίες. Και να πούμε κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, ότι εδώ πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία με ποια έννοια. Η κρίση, να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένες συνταγές. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες την κρίση με τη Lehman Brothers πώς την αντιμετώπισαν? Κόβοντας χρήμα. Η Ευρώπη τι έκανε? Χρήμα. Δεν έκοψε χρήμα και άφησε τους λαούς της να είναι σε δυσχερή θέση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ γρήγορα βγήκαν από την κρίση και πέρασαν στην ανάπτυξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα τι είπε ο Τραμπ? Θα κόψει χρήμα, 1-3 θα μοιράσει για να ξεπεράσει την κρίση. Η Ευρώπη ακόμη ψάχνει να βρει. Όχι, πήρε 750 μέτρα, 750 δις. Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις πιο γρήγορες. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Βλέπω οι Ηνωμένες Πολιτείες κινεί τα στραπεία. Η Ευρώπη έχει άλλους ρυθμούς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ακαραία την προηγούμενη εβδομάδα. Με την ποσοτική χαλάρωση. Προφανώς. 750 δις. Είναι απίστευτο το νούμερο. Και μεγάλα ποσά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής. Να αλλιώς ισχύει αυτό που λέει ο Θανάσης Πάσχου, ότι θα κρονιστεί και η εμπιστοσύνη και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Γιατί να κρονιστεί η εμπιστοσύνη? Ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει για την έξοδο από την κρίση. Δεν πέτυχε στην προηγούμενη πρόβα. Για την προηγούμενη απέτυχε. Το πώς γέννησε από την κρίση το προηγούμενο μοντέλο που εφήρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι. Τι πρέπει να μην κάνεις. Αυτό έκανε η Ευρώπη. Όλα τα προγράμματα πέτυχαν. Και το πρόγραμμα της Κύπρου πέτυχε και το πρόγραμμα της Πορτογαλίας πέτυχε. Και της Ιρλανδίας. Στραγγίζουν το λαό. Στραγγίζουν το λαό. Όχι, δεν είναι αυτό. Με συγχωρείς. Δεν πέτυχαν. Πεθαίνει ο λαός και βγαίνουν στο πρόγραμμα. Πεθαίνουν. Διότι εκεί που έπρεπε να γίνουν αναδιαρθρώσεις, διαρθρωτικές αλλαγές. Να βλέπουμε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει κάποτε να μιλούμαστε τους ισχυρούς. Άλλο το μοντέλο της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτείων, άλλο το μοντέλο στην Ευρώπη. Να αλλάξουμε μοντέλο. Αυτό δεν είναι μια κουβέντα, δεν αλλάζει τώρα το μοντέλο στη Γερμανία και στη Σουηδία και στη Γαλλία μέσα σε μια μέρα. Αλλά στα πλαίσια... Να το διαλύσουμε τότε, άμα δεν μπορούμε. Να κάνει η Γερμανία το δικό της το μοντέλο. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε το σκοπό της. Συγγνώμη, κύριε Πάσχο. Όχι, περιμένω, δεν πειράζει. Πέτυχε το σκοπό της υπό την έννοια ότι 4-5 χώρες μέλη της που είχαν σοβαρά τα προβλήματα, με την βοήθεια την οικονομική και την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόρθωσαν και αντιπαρήθαν. Ανταπεξήλθαν στα προβλήματα. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να τους ευγνωμονούμε πόσο πολύ μας βοήθησαν. Προφανώς. Να δούμε, βεβαίως. Προφανώς. Αφού κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε να δούμε και μια δισεκατομμύρια. Λέμε να τους έχουν και γέρους. Δισεκατομμύρια διατέθηκαν με προνομιακά επιτόκια. Να, αγαπητέ κύριε Πάσχου. Το θέμα είναι ότι επί του πρακτέου τώρα για να πάμε ότι μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια περίοδο περιορισμών, αυτοπεριορισμών όπως τα εξήγηλε η κυβέρνηση. Αυτό από πλευράς οικονομίας όλοι το καταλαβαίνουμε, με κλειστά μαγαζιά, με κλειστές επιχειρήσεις θα αυξήσει την ανεργία, θα μειώσει το ΑΕΠ, θα αυξήσει τα ελλείμματα, θα εκτεναχθεί και το χρέος μας. Αυτά όμως θα τα δούμε λίγο περισσότερο, λίγο παρακάτω, γύρω στον Ιούνιο, όταν θα πιστεύω προσωπικά τουλάχιστον ότι θα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δυνατό σημείο να υπολογίσουμε με σοβαρότητα τις επιπτώσεις της κρίσης. Εκεί βέβαια θα ζητηθούν και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, ποιος έφταιξε, τι έφταιξε, αν έφταιξε.
Εμείς τώρα πρέπει να λάβουμε για το δικό και θα δούμε, με συγχωρείς που διακόπτω, τον τουρισμό. Οπότε θα κάνουμε ταμείο. Φυσικά και ειδικά στη δικιά μας την περιοχή, στην Καβάλα, στη Θάσο και σε όλο τον νομό που ο τουρισμός επηρεάζει. Σε όλη την περιφέρεια. Σε πανελλήνια κλίμακα ο τουρισμός έχει συμβολή στο ΑΕΠ 20%. Φαντάζομαι στην Καβάλα και στη Θάσο είναι ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτό. Στη Θάσο είναι η κύρια. Και θα πληγούν τα εισοδήματα και το αποτέλεσμα. Γύρω στο Σεπτέμβριο θα κληθούμε όλοι μας να πληρώσουμε μαζικά τις δόσεις της εφορίας. Ναι, θα γίνει ταμείο, είναι σωστό. Θα γίνει ταμείο στο τέλος και αποτίμηση. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω ποιες επιχειρήσεις θα αντέξουν, τι κόστος, γιατί εγώ βλέπω ότι η ψυχολογία όλων αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με όποιους μιλάω και κυρίως αυτό το άγνωστο τους τρομάζει, πού πάμε και τι γίνεται, έτσι. Είναι αυτό σημαντικό, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κύκλος. Θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα, πρέπει βέβαια να έχουμε ψυχραιμία. Πρέπει να έχουμε εγκατέρηση, γιατί οι γονείς μας, οι προγονείς μας, οι παππούδες μας περάσανε πολύ δυσκολότερες στιγμές στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μεταγενέστερα, όταν πριν ξεκινήσουν η ανάπτυξη στη χώρα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι σοβαρά, να τηρήσουμε αυτά που πρέπει, να έχουμε ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιο εμβόλιο, έτσι ώστε, γιατί η κρίση είναι μεν του κορονοϊού θα τελειώσει, αλλά όλοι συζητάνε τι θα γίνει τον επόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μετά πρέπει να βρούμε και ένα εμβόλιο για την οικονομική κρίση που θα έρθει. Θα είναι το δεύτερο εμβόλιο, το δύσκολο. Τώρα βέβαια εγώ θα ήθελα και ως πρώην διοικητής του νοσοκομείου να προτείνω και κάποια πράγματα για τα δικά μας τα νοσοκομεία στην περιοχή και που τα έζησα και σε περιόδους κρίσεων. Θα ήθελα να προτείνω κάποια πράγματα. Κανείς βέβαια δεν με πήρε τηλέφωνο από τους διοικητές των περιοχών Καβάλας, Δράμας, Καβάλα, Ξάνθης κλπ. Να μου πούνε, κύριε πρώην διοικητά, ξέρεις κάτι για κρίσεις? Είναι γεγονός ότι στο νοσοκομείο Ξάνθης περάσαμε μείζωνα κρίση, το να κλείσει ή να μην κλείσει το νοσοκομείο, την αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Ήταν και η περίοδος με τον ιό MERS τότε που είχε έρθει από τη Σαουδική Αραβία από κάποιους εκδρομείς. Φυσικά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει οι διοικητές, οι οποίοι είναι ακόμη άπειροι και νέοι στα καθήκοντά τους και έχουν κάθε καλή προαίρεση, αλλά θα πρέπει να συμβουλευτούν και κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν από την κρίση, από τις κρίσεις, έτσι ώστε να οργανώσουν και να σχεδιάσουν. Έχουν άπλετο χρόνο και πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, ούτως ή άλλως στην Καβάλα έχετε γνωριμία με τον κύριο Κλητσιώτη που ήταν και βουλευτής και μπορείτε κάλλιστα να συζητήσετε. Είναι έμπειρος. Είμαστε πολλοί φίλοι και με όλους τους καβαλιώτες φυσικά που γνωριζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να γίνουν βήματα και να γίνουν γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Ευκαιρία να έρθετε στην Καβάλα λοιπόν να μας δείτε από κοντά, κύριε Πάσου, να μας τα πείτε από κοντά αυτά. Κάτι θέλει να σας ρωτήσω ο γιατρός, ο Χάρης Τριανταφυλλίδης. Όχι, εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω. Απλά ήθελα να επισημάνω ότι η πολύτιμη εμπειρία και η γνώση του φίλτα του Θανάση του Πάσου είναι απολύτως μα απολύτως αναγκαία και πραγματικά θα αποτελέσει, τι να πω, πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά δύο-τρία πραγματάκια που θα πρέπει να τηρηθούν είναι ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός μάχης αυτή τη στιγμή. Και την έχει γίνει από το Υπουργείο, δεν έχει γίνει, κύριε Πάσχο? Από το Υπουργείο, σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο κάνει αυτό που πρέπει και το κάνει άριστα. Το θέμα είναι ότι κάθε διοικητής είναι ένας μικρός άρχοντας. Ναι, αλλά έχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης, υπάρχουν και είναι και επικαιροποιημένα. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε αν εφαρμόζονται. Δεν ξέρουμε γιατί αυτό το σχέδιο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι σχέδιο για σεισμό, δεν είναι σχέδιο για πυρκαγιά. Αλλά υπάρχει μια διάρθρωση όμως. Υπάρχει... Γιάννη, αυτό όμως το οποίο δεν έχουμε είναι ομάδες διαχείρισης κρούσεων. Ομάδες διαχείρισης κρίσεων και αυτές οι οποίες θα λειτουργήσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Ούτε γιατροί, ούτε οικονομολόγοι μπορεί να είναι. Ένα σχέδιο το οποίο εκπνέει το Υπουργείο δεν εφαρμόζεται στο νοσοκομείο. Τι εφαρμόζεται? Λοιπόν, κύριε. Θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε. Έχουμε και άλλες τρεις συνδέσεις. Κλείστε με αυτό, κύριε Πάσχου, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ θα ήθελα το μόνο να γίνει να δώσουν έμφαση στις 15 μέρες, 10-15 μέρες που έχουν οι διοικητές του νοσοκομείου στην περιοχή μας, επειδή τα γνωρίζουν πολύ καλά και προσωπικά, έτσι ώστε να οργανώσουν κάποια πράγματα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Απελευθερώθηκε αρκετός κόσμος από την μείωση, από την αναβολή των χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτός ο κόσμος πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν πρέπει να κάθεται αναξιοποιητός και να μην ξέρει τι να κάνει μέσα στα νοσοκομεία. Είτε είναι νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό. Αυτό δεν άκουσα να γίνεται πουθενά. Ειδικά στην περιοχή μας.
μια επιτροπή συγκρότησης διαχείρισης κρίσεων κάτω από τον διοικητή με θεσμικό ρόλο, πρακτικά και εισηγήσεις συγκεκριμένες. Καθημερινή εκπαίδευση του προσωπικού, πρωί και μεσημέρι, και να συμμετέχουν όλοι υποχρεωτικά. Μάλιστα. Και φυσικά συνεργασία με τον τοπικό ιατρικό σύλλογο, γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε επιστράτευση ιδιωτών γιατρών κάποια στιγμή, εάν εξελιχθούμε Ιταλία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε αυτά να το τελευταίο σενάριο να είναι. Να ευχηθώ να μην έρθει ο κορονοϊός στην περιοχή μας και καλή δύναμη στους γιατρούς της περιοχής και κάθε καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάντα η εμπειρία είναι χρήσιμη, η εμπειρία των ανθρώπων είναι πολύτιμη, γι' αυτό και ζητάμε να κατατεθούν αυτές οι απόψεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνες θέσεις και ιδιαίτερα στο οικονομικό, όπου ο ταξιάρχος στο οικονομικό στην αεροπορία είναι ένα πολύ νευραλγικό κομμάτι και η εμπειρία του κύριου Πάσχου από εκεί, θα λέγαμε, γι' αυτό χρειαστήκαμε. Θα είναι βέβαια χρήσιμο να έρθει και εδώ να μας τα πει στο στούντιο, υπό συνθήκες βέβαια διαφορετικές. Γιατρέ, διότι τώρα οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες. Οι συνθήκες σίγουρα δεν είναι καλύτερες και να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Βλέπουμε το τι γίνεται τελευταίες ημέρες και στην Ιταλία, όπου η κατάσταση δείχνει εκτός ελέγχου, στην Ισπανία επίσης, στη Γαλλία. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Μεγάλη Βρετανία και δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, που προσωπικά περιμένω τσουνάμι. Αυτά που βλέπαμε σήμερα με τις δύο τελευταίες πτήσεις εν αναμονή και από εκεί και μετά η απαγόρευση των πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο. Δικοί μας Έλληνες φοιτητές που επέστρεψαν. Στην Αγγλία πότε θα φανούν αυτά τα νούμερα? Σε δύο εβδομάδες. Περίπου σε 10 με 15 μέρες. Περίπου σε 10 με 15 μέρες. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Δεν υπήρχε κανένα μέτρο. Δεν είχαν πάρει κανένα περιοριστικό μέτρο. Δεν ενημέρωνε και τώρα ξαφνικά. Μα είπα πριν, είπε ο πατέρας του Πρωθυπουργού, τι έλεγε, έτσι καλούσε τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε στη Χαλκιδική, στον βουλευτή από το Κινάλ, τον κύριο Απόστολο Πάνα. Καλησπέρα σας, κύριε Πάνα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, πώς πάμε με το θέμα εκεί, υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή σας? Πρώτα απ' όλα, ελπίζω να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο κρούσμα επιβεβαιωμένο στη Χαλκιδική. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πάρα πολλές επαφές και με τα κέντρα υγείας του νομού αλλά και με τη διοίκηση του νοσοκομείου Χαλκιδικής. Βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπάρχει υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν αν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση. Και υπάρχει μια θέληση ιδιαίτερα από το υγειονομικό προσωπικό να προσφέρει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τα προβλήματα βέβαια της υγείας είναι γνωστά όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω και εσείς τα γνωρίζετε στην περιοχή σας. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα και μένουμε στο σπίτι για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ένας από τους λόγους που οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή την γενική απαγόρευση της άσκοπης δηλαδή κυκλοφορίας ήταν ενδεχομένως και η τεράστια μετακίνηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης προς τη Χαλκιδική. Αυτές οι ουρές οι οποίες σχηματίστηκαν, που ήταν σε συνέχεια βέβαια των όσων γίνανε στα διόδια της εξόδου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω ως προς τις ουρές. Πράγματι, αυτό το Σαββατοκύριακο η Χαλκιδική, σε σχέση με το προηγούμενο το οποίο υπήρχε, είχε πολύ λιγότερο κόσμο. Εγώ προέρχομαι από μια άκρος τουριστική και παραθεριστική περιοχή όπως η Νέα Καλλικράτη στο πρώτο πόδι. Υπήρχε ναι μεν κόσμος το Σαββάτο το οποίο κυκλοφορούσε, αλλά δεν ήταν αυτός ο όγκος που ουσιαστικά παρουσιαζόταν και σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια με βάση αυτά τα οποία είδα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν έχει σχέση. Είναι ένα μέτρο το οποίο πάθηκε και από πολλές ακόμα χώρες. Είναι ένα μέτρο επιτακτικό από ό,τι φαίνεται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να ακούσουμε τους ειδικούς είτε σε επίπεδο Υπουργείου είτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Είναι μια απόφαση. Από εκεί πέρα όμως, πέρα από την ατομική ευθύνη, που η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κόσμος, η κοινωνία έχει αναδείξει ιδιαίτερη ωριμότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προφανώς και θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο σε όλες αυτές τις προσπάθειες αντιδράει λίγο διαφορετικά, αλλά γενικά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην ελληνική κοινωνία και στον κόσμο και στους πολίτες, γιατί η εικόνα εγώ που έχω είναι ότι ήταν ιδιαίτερα προσαρμοστική και αν μη τι άλλο κινήθηκε.
αντιλήφθηκαν με σοβαρότητα. Κύριε Πάνα, βέβαια, πέρα... είστε από την Καλλικράτεια και είναι, όπως είπατε, τουριστική. Συζητάτε τώρα με τους πολίτες και φαντάζομαι ότι η ανησυχία τους είναι μεγάλη για το τι πρόκειται να γίνει, πότε ξεκινάει η σεζόν, πώς θα πάει η σεζόν. Και από ό,τι ξέρω, η πλειοψηφία εκεί των ανθρώπων, παρότι υπάρχει και ισχυρή αγροτική οικονομία, υπάρχει ένα κομμάτι που ζει αποκλειστικά και μόνο από τον τουρισμό, έτσι. Όλη η περιοχή της Χαλκιδικής, όλο το πρώτο πόδι και όχι μόνο και το δεύτερο πόδι και μια εξέλιξη που υπάρχει και στο τρίτο πόδι. Γενικά όλη η Χαλκιδική έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Αν μη τι άλλο, μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Από τις πρώτες επικοινωνίες τις οποίες είχα είναι ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι στο κομμάτι μέχρι τον Μάιο ή από το Πάσχα και μετά, που χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι εργασιακό για πολλούς εργαζόμενους που θα ξεκινούσαν, εν πάση περιπτώσει, την εποχική εργασία, αλλά και για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο και τουριστικά καταλήματα. Και ευελπιστούμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά και κλείσει αυτός ο κύκλος και πρώτα η υγεία βέβαια προχωρήσουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά, θα μπορέσουμε από τον Ιούνιο και μετά να καλυφθεί αυτό το κενό. Προφανώς όμως υπάρχει το πρώτο πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι συνδετικός κρίκος, υπάρχουν μαγαζιά εστίασης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, όλο λοιπόν είναι ένας κρίκος που επηρεάζει την τοπική οικονομία. Από την άλλη, βέβαια, επειδή αναφέρατε και την αγροτική παραγωγή, είναι κάτι το οποίο έτσι. Κάνατε και μία ερώτηση, βλέπω, για τα μέτρα στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Μια ερώτηση την οποία την κάνατε εκεί με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Κατρίνη, που γράφει ο Σκανδαλίδης, από την Κομωτινή ο Ελχάν ο Αχμέτ, η Νάντια η Γιανακοπούλο, ο Παπανδρέου κλπ. Μην του διαβάσουμε τώρα όλου. Αλλά έχει ενδιαφέρον το θέμα. Τα μόνιτορ, παρακαλώ, να έρθετε λίγο να κάνετε τα μόνιτορ, παρακαλώ. Έχουν επιλέξει σαν κίνημα αλλαγής να είμαστε χρήσιμοι. Πριν την ερώτηση, λοιπόν, καταθέσαμε μία δέσμη 10 προτάσεων, η οποία αφορούσε για άμεσα μέτρα για την αγροτική παραγωγή. Γιατί, αν μη τι άλλο, γίνεται μία πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό το χρονικό διάστημα για ανάπτυξη και στη χώρα γενικότερα. Και προσωπικό μου πιστεύω, όχι επειδή είμαι υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης, αλλά πραγματικά επειδή το πιστεύω, είναι ότι η αγροτική παραγωγή και η αγροτική πολιτική είναι αυτό το οποίο θα δώσει το κάτι παραπάνω στη χώρα μας. Δυστυχώς, σε πρώτο επίπεδο, είδαμε ότι ο πρωτογενής τομέας έλειπε από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Είναι γνωστό ότι οι αγρότες δεν έχουν καν διαθέσει την παραγωγή τους, το γνωρίζετε και εσείς το 2019 και δεν έχουν πληρωθεί για αυτή, ενώ και άλλοι δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τις περσινές καταστροφές, με αποτέλεσμα να δυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες, γιατί η ανάγκη της προσωπικής προστασίας σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία οδηγούν στην απόφαση εγκατάλειψης των ελληνικών καλλιεργειών τους. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας όλα αυτά τα αιτήματα, καταθέσαμε μία ερώτηση με 10 βασικά ερωτήματα, που αφορούσαν και τα χαμηλότερα ως πρόταση και τα χαμηλότερα δάνεια ως κεφάλαιο κίνησης, την ενεργοποίηση άμεσα της κάρτας του αγρότη, που νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Ζητήσαμε οι αγρότες να ενταχθούν στις ρυθμίσεις εξυπηρετούμενων δανείων το Σεπτέμβριο, να υπάρξει βέβαια ειδική μέρημνα για τους κτηνοτρόφους, καθώς λόγω Πάσχα το αντιλαμβάνεστε από μόνοι σας ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί θα διατεθούν πολύ λίγα αμνοερήφια σε σχέση με αυτά τα οποία περιμέναμε. Υπάρχει το ζήτημα των εργατών υγιής, καθώς με το κλείσιμο των συνόρων, το οποίο θα υπάρξει πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία ερχόντουσαν εργάτες από άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει, και βοηθούσαν στο μάζεμα και όχι μόνο και στις 20 συγκομιδή, πλέον δεν θα υπάρχει. Εμείς χαρακτηριστικά εδώ στην Καλκιδική θα σας πω, έχουμε το Καΐσι, το Ροδάκινο, ένα μεγάλο ένα προϊόν που στήριζε την οικονομική παραγωγή και τώρα θα υπάρξει μια μεγάλη δυσκολία. Και, εν πάση περιπτώσει, εκεί που καταλήξαμε και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η κοινή αγροτική πολιτική πλέον, που με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Άρα, ήταν μια δέσμη προτάσεων η οποία έγινε στην κυβέρνηση. Κάποιες από αυτές υιοθετήθηκαν έτσι στο κομμάτι ειδικότερα της χρεολογικής καλλιέργειας, καθώς μπήκαν κάποιοι καν στην ανακοίνωση την οποία υπήρξε του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα, την καταθέσαμε και επικαιρότηση και περιμένουμε πλέον.
περιμένω την απάντηση του Υπουργού. Μάλιστα. Σαν κοινοβουλευτική ομάδα δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα αυτό το χρονικό διάστημα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σοβαροί γίνεται, καθώς περνάμε μια κρίση η οποία είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά μη τι άλλο, πέρα από, όπως είπα και πριν, από την ατομική ευθύνη, από αυτό το οποίο πρέπει να λύσουμε τώρα, θα πρέπει συγχρόνως να σχεδιάζουμε και την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Και εκεί χρειάζεται ένα εθνικό και ίσως ένα παγκόσμιο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να το εναρμονίσουν όλες οι χώρες. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πάνα, τον βουλευτή Χαλκιδικής. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Θα πάμε και σε διαφημίσεις. Πάρουμε εδώ μία ανάσα με τους καλεσμένους. Στη συνέχεια, άλλωστε, έχουμε σύνδεση και με τον Μάκη Παπαδόπουλο μέσω Skype και τον συνεργάτη μας, τον Βασίλη τον Ασημένιο, ο οποίος ακούμπησε πια τα 60 και λέει ότι εγώ κάνω ρεπό, θα είμαι από το σπίτι, θα συνδέομαι διά του τηλεφώνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι στο δεύτερο μέρος. Κατά το πρώτο μέρος είχαμε τη σύνδεση με την Κομωτινή, με τον κύριο Ρέμελη. Μιλήσαμε με τον κύριο Πάσκο στην Αθήνα. Ακούσαμε τα όσα είχαν να μας δώσουν σαν πρώτη. Μίλησαμε με τον βουλευτή τον κύριο Πάνο από την Χαλκιδική. Στο στούντιο ο Γιάννης Ομούτλιας επί των νομικών. Ο γιατρός ο Χάρης ο Τριανταφυλλίδης που μας είπε τα ιατρικά. Όπως είπαμε, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα μας εδώ. Έχουμε τον νοσοκομιακό γιατρό, τον επιμελητή, ο οποίος μας είπε τι πρέπει να κάνουμε. Μέχρι, όπως είδατε, φέραμε και ειδικό μηχάνημα εδώ για να μας κάνει την απολύμανση του χώρου. Έτσι, γιατρέ. Έτσι. Ένα μηχάνημα το οποίο φροντίσαμε να μας κάνει εδώ την απολύμανση με την τεχνολογία της NASA για να πάρουμε όλα τα μέτρα που ζητάει το Υπουργείο με τα ντετόλ μας, είμαστε με τα αντισηπτικά. Πρέπει να μένουμε σπίτι βέβαια, αλλά αυτοί οι οποίοι εργαζόμεθα θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να προσπαθούμε να παίρνουμε τα μέτρα για την υγεία μας και γι' αυτόν τον λόγο και εμείς εδώ αποφασίσαμε στο κανάλι και όσοι βέβαια έχουν γραφεία, ιατρία ή οτιδήποτε άλλο να παίρνουν τα αντίστοιχα μέτρα και βέβαια αυτά είναι και πράγματα που αφορούν και το νοσοκομείο, δηλαδή το νοσοκομείο γιατρέ, το οποίο θα ασχοληθεί φαντάζομαι περισσότερο με τέτοια εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία βοηθούν. Σίγουρα. Και υπάρχουν αρκετές προτάσεις, δυνατότητα τώρα για να χρησιμοποιηθούν. Ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει λύσεις. Από εκεί και μετά. Εννοείται χωρίς αναλώσιμα, το οποίο αυτά δεν θα χρειάζονται. Έχουμε πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτές τις μέρες έχουμε πρόβλημα με το αναλώσιμο. Με τα όχι αυτό για την απολύμανση, είπατε ότι δεν θέλει αναλώσιμα. Αυτό δεν θέλει αναλώσιμα ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά με ένα φίλτρο το οποίο δεν αντικαθίσταται και οι περιόδεις λάμπες, περιόδους ακτινοβολίας, οι οποίες ουσιαστικά αντικαθίσταται μία στα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν αλλάζεις φίλτρα με πολλά. Δεν αλλάζεις φίλτρα. Ναι. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στον επικεφαλής τόπος της ζωής μας. Ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος. Ήταν αρχή στο στούντιο να κάνουμε εκπομπές, όμως μια σειρά πραγμάτων έφερε αλλαγή στο πρόγραμμα. Τον έχουμε όμως μέσω Skype. Οπότε έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στο πάνελ, τον κύριο Μούτλια, τον γιατρό. Καλησπέρα. Λείπει βέβαια ο Μπάμπης ο Κούφατζης από την ομάδα. Ο Μπάμπης σήμερα δεν είναι, τέθηκε σε κατήγορο περιορισμό. Μου είπε ότι θα πρέπει να μείνω σπίτι, αδυνατό να κάνω έξοδο, αδυνατό να πάρω άδεια. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Όπως μετά σε λίγο θα ακούσουμε και τον Βασίλη τον Ασημένιο, ο οποίος ως λυκόπουλο που είναι, λέει βρίσκομαι σε μια ηλικία, πάτησα τα 60 και δεν μπορώ από εδώ και πέρα να κάνω. Μένουμε εξόδους. Σπίτι, μένουμε σπίτι. Ναι. Το καλημέρα θα το κόψουμε. Μένουμε σπίτι θα λέμε μέχρι που να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Στο 100%. Η αυτοδιοίκηση, για να ρωτήσουμε τώρα, γιατί πάμε λίγο και στο κομμάτι, προστατεύουμε όλη τη ζωή μας. Η αυτοδιοίκηση τι κάνει στο ζήτημα αυτό? Και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, ο συνδυασμός που έχετε στα δημοτικά συμβούλια, τα οποία πια θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη όλα? Ναι, είναι αλλαγή δεδομένων και άρα και εμείς τώρα το να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα από την καινούργια τεχνολογία, νομίζω ότι έχει μπει στη ζωή μας ήδη. Σε άλλα κράτη ούτως ή άλλως αυτά λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Όμως, παίρνω αφορμή με τα λεγόμενα και των καθηγητών και του βουλευτή που μίλησαν, να συμπληρώσω και να πω ότι. Να κάνω ένα γενικό έτσι κανόνα θα πω ότι η
υπάρχει ένας κανόνας στη διαχείριση των έκτακτων κρίσεων. Αν πραγματικά θέλεις να είσαι σωστός προτού ενεργήσεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ. Αυτοί που θέλουν να είναι σωστοί και φοβούνται τις συνέπειες ενός λάθους, θα κάνουν το μεγαλύτερο λάθος. Δεν θα ενεργήσουν εγκαίρως. Και το λέω αυτό γιατί θα πάθουν παράλυση από το φόβο της αποτυχίας ή των ευθυνών που έχουν και θα αφήσουν το κακό να εξαπλωθεί. Αυτά βέβαια δεν τα λέω εγώ. Τα λένε άνθρωποι που έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έτσι παγκόσμιων κρίσεων. Τώρα θα μου επιτρέψετε λοιπόν σήμερα να κάνω και μια αξιολόγηση στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Γιατί η κρίση είναι σε εξέλιξη και χρειάζεται να ακούγονται απόψεις και προτάσεις από όλους που θα εντοπίζουν τα κενά και θα βελτιώνουν την πολιτική του Δήμου. Η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, θέλω να ξέρετε ότι έχει μείνει πίσω 3 εβδομάδες στο θέμα της προετοιμασίας του Δήμου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε 3 κρίσιμους τομείς. Πρώτον, στην πολεμική οργάνωση του Δήμου. Δεύτερον, τη στήριξη των δημοτών. Και τρίτον, την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Εμείς βγήκαμε έγκαιρα, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν από 24 μέρες, αν θυμάστε καλά, και κάναμε έτσι προτάσεις άμεσης κινητοποίησης. Δεν περιμέναμε το Υπουργείο να μας πει τι θα κάνουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν στις 24 Φεβρουαρίου. Προτείναμε στο Δήμαρχο και του είπαμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα, αλλά το βασικότερο και το κυριότερο. Οργανώσου καλύτερα, ξεκίνα τη λειτουργία του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου. Είναι σαν να λέμε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που έχει ο Δήμος, για να σχεδιάσεις τα βήματα που θα κάνεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς και την τοπική κοινωνία. Μόνος σου, Δήμαρχε, δεν μπορείς. Τότε ο Δήμαρχος δεν μας άκουσε σχεδόν σε καμία πρόταση. Ελπίζω τουλάχιστον να αγόρασε ο Δήμος υγειονομικό υλικό προστασίας για τους εργαζόμενους. Για 20 περίπου μέρες ο Δήμαρχος περιορίστηκε και εγκαταστάσεις. Και καλά έκανε, αφού έπρεπε να γίνουν. Αλλά δεν οργανώθηκε για την στήριξη των δημοτών και των επιχειρήσεων σε μια κρίση που όλοι βλέπαμε ότι φούντωνε. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, στις 19 Μαρτίου, καθώς βλέπαμε ότι ο Δήμος έχει καθυστερήσει υπερβολικά, βγάλαμε καινούργια ανακοίνωση με νέο πακέτο μέτρων. Βάλαμε το θέμα του πολεμικού προϋπολογισμού. Ο Δήμος δηλαδή όφιλε και οφείλει να περιορίσει τις δαπάνες και να ετοιμαστεί να ρίξει λεφτά στην προστασία των δημοτών, των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Είπαμε για το τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά με τα τρόφιμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 200 και 300 ευρώ. Τι γίνεται για την καθημερινή και για τα καθημερινά και πρακτικά, θα έλεγα, θέματα διαβίωσης. Τι γίνεται με ομάδες υψηλού κινδύνου. Τώρα θα έλεγα ότι μάλιστα πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα αδέσποτα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να τα ταΐζουν. Εκεί έχουμε πρόβλημα, διότι τα αδέσποτα, από τις γύρες που κάνω, τα βλέπω ότι υπάρχει δυσκολία. Ζορίζονται πάρα πολύ τα ζώα. Κοιτάξτε να δείτε, ζορίζονται, αλλά με μια έτσι στο πολιτικό, στην πολιτική προστασία, στο συντονιστικό τοπικό όργανο, οι συσκέψεις δεν γίνονται για να γίνουν. Γίνονται για να πάρθουν αποφάσεις, να οργανώσεις ομάδες εθελοντών, συνοικιακούς συλλόγους και έτσι να υπάρχουν αποτελέσματα. Παρεμπιπτόντως θέλω να πω και ότι προτείναμε πρώτη μια σειρά από μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας από την πλευρά του Δήμου. Μιλήσαμε για την εξόφληση των υποχρεώσεων του Δήμου προς τους επαγγελματίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι χρωστάει ο Δήμος σε οποιοδήποτε επαγγελματία να πληρωθεί άμεσα. Μιλήσαμε
για αναστολή κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που είναι ήδη κατασχεμένοι. Είπαμε καμία διακοπή νερού σε καταναλωτές από ΔΕΙΑΚ και καμία προσάξη στους λογαριασμούς. Μιλήσαμε για αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων οφειλών τουλάχιστον για 3 μήνες. Μιλήσαμε για την κατάργηση και τον μηδενισμό των δημοτικών τελών. Είπαμε ότι μετά τουλάχιστον για 3 μήνες, αλλά και μετά 50% έκπτωση σε όλα τα δημοτικά τέλη, για όσο θα χρειαστεί. Διότι ξέρετε, όταν θα ανοίξουν όλα τα εμπορικά καταστήματα ή επιχειρήσεις μετά από αυτήν την υγειονομική κρίση, δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα. Άρα ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει και να κάνει γενναίες εκπτώσεις. Μιλήσαμε για απαλλαγή πληρωμής ενοικίων σε καταστήματα ιδιοκτησίας του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι πληρώνει... Είναι αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτήν την υγειονομική κρίση ο Δήμος μπορεί να πάρει αποφάσεις να κάνει πέρα από τις ρυθμίσεις να απαλλάξει ανθρώπους από τα ενοίκια καβαλιώτες. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά νόμιμο γι' αυτό. Για να μπορέσει να στηρίξει τους πραγματικούς εμπόρους επαγγελματίες της πόλης μας. Γιατί νομίζω ότι αν θα πάρεις για αυτούς, μέσα είναι και ο Σκλαβενίτης. Ο Σκλαβενίτης ζηλεύει στόχους να πληρώσει διπλό νίκιο. Να καλύψει και τους άλλους. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, διότι οι λεπτομέρειες τις βάλαμε μέσα και τις στείλαμε, γιατί εκείνο που αναφέραμε είναι ότι για όσες επιχειρήσεις έχουν έδρα καβάλα. Βέβαια, αυτά όλα που συζητάμε είναι προς εξέταση, μια συζήτηση, μια καλύτερη εξειδίκευση, το οποίο θα μπορέσουν να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από το Δήμαρχο. Να ρωτήσω κάτι. Ξεκινάει τουριστική περίοδος και φαντάζομαι ότι υπάρχει αγωνία και για την τουριστική φέτος, έτσι. Θα σας εξηγήσω. Βάλαμε φυσικά όλα αυτά τα αιτήματα να διεκδικήσουμε και έκτακτη επιχορήγηση από την κυβέρνηση μέσω ΚΕΑΔΕ. Ζητήσαμε κάτι πολύ σημαντικό, τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας για την προστασία των κλειστών καταστημάτων. Βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος εξακολουθεί και συνεχίζει δυστυχώς να μην ανακοινώνει μέτρα για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Και με αφορμή αυτό που είπατε, βάζουμε από τώρα το ζήτημα της επόμενης μέρας. Προτείναμε άμεσα μέτρα. Πρώτον, ανασχεδιασμό σχεδίου τουριστικής προβολής. Ξέρετε, όταν τρέχουν δίπλα μας οι γεωπολιτικές εξελίξεις στα σύνορα με την Τουρκία, μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, στο περιττικό κομμάτι και στα νησιά μας, η υγειονομική κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κάνουμε μια έτσι επανακαθορισμό όλων των στόχων μας για την τουριστική προβολή, όπως και με τα νέα δεδομένα να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε από τώρα. Μιλήσαμε για ένα ανασχεδιασμό μεγάλων εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες. Μιλήσαμε για τη συνέχιση των τεχνικών έργων. Και κάτι πολύ σημαντικό, μιλάω έτσι λίγα δειγματοληπτικά για να καταλάβετε το πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, και μιλήσαμε για την επιτάχυση της έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι τώρα που υπολειτουργεί ο Δήμος, μπορεί να οργανώσει και να πάρει από όλες τις διευθύνσεις τους μηχανικούς που είναι διάσπαρτοι, και μην ακούω δικαιολογίες ότι κάποιοι γνωρίζουν ή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Όλοι μπορούν να εκπαιδευτούν και να γνωρίζουν, ώστε από τώρα να δίνουμε άδειες σε ιδιώτες, σε εργολάβους και σε επιχειρηματίες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν θα κλείσει ο κύκλος της υγειονομικής κρίσης, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις άδειες στα χέρια, ώστε ο ιδιώτης να φτιάξει το σπίτι του, ο εργολάβος την οικοδομή του και ο επιχειρηματίας την επιχείρησή του. Τονίζω πάλι. Να βάζουμε άνω τελεία για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο διάλογο όμως, έτσι. Ναι, γιατί τονίζω τελείωση, το τελευταίο αυτό που θα τονίσω, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βάζω ένα πλαίσιο για τη συζήτηση. Τονίζω πάλι, δυστυχώς, το μέτωπο είναι διπλό και δύσκολο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τις ζωές των δημοτών σήμερα, αλλά οφείλουμε εξίσου να σκεφτούμε και να φροντίσουμε για το σήμερα και το αύριο της οικονομικής μας ζωής. Δεν πρέπει να αφήσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση δημόσιας υγείας να παραλύσει τις ζωές μας. Και πρέπει να δράσουμε άμεσα και γρήγορα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τον πόλεμο.
με τους δημότες ασφαλείς και την οικονομία έτοιμη να ορθοποδήσει γρήγορα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Μη χάνουμε το κουράγιο μας και την αισιοδοξία μας. Αλλά χρειάζεται δουλειά, όχι ευχές. Χρειάζεται ταχύτητα στις αποφάσεις. Γιάννη Μούτλη. Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ήταν αναλυτικός ο Μάκης. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Στα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μεταξύ των άλλων ήταν ότι για τις επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κυβερνητική απόφαση, έτσι, θα προβλέπεται μείωση ενοικίου σε ένα σημαντικό βαθμό, αν θυμάμαι καλά, σε ποσοστό. 40%. Ναι. Για ποιο λόγο ο Δήμος Καβάλας δεν έχει προχωρήσει σε μια... να κάνω ένα σχόλιο μάλλον στην αρχή και μετά θα κάνω το ερώτημα. Αυτό που έχω εγώ στη μεγάλη εικόνα είναι ότι... Δεν σας ακούω. Ναι, τώρα σας ακούω. Εντάξει. Τώρα ακούω. Ναι. Εγώ έχω ως μια μεγάλη εικόνα την εξής. Ότι ενώ η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης και στο οικονομικό κομμάτι, ο Δήμος Καβάλας όχι μόνο δεν ακολουθεί την ρότα της κυβέρνησης, δηλαδή να έρθει αμέσως μετά και να επικαιροποιήσει ή να εξειδικεύσει τα μέτρα όσον αφορά το χώρο ευθύνης του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν παίρνει καν μέτρα. Δηλαδή σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα, έκλεισαν τα ταμεία της ΔΕΙΑΚ μετά από 2 εβδομάδες όπου υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Μέχρι τώρα υπήρχαν υπάλληλοι εκεί στα ταμεία και δέχονταν πληρωμή λογαριασμών. Το προσωπικό εξακολουθεί να δουλεύει χωρίς να πάρουν τα μέτρα που έχουν πάρει άλλοι δήμοι όπως το Δήμος Παγκαίου, ο Δήμος Θάσου ή ο Δήμος Νέστου. Πού το θεωρείς ότι οφείλεται αυτό και γιατί γίνεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η βασική διάσταση και το πνεύμα με το οποίο μιλάμε ή συζητάμε είναι ότι ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος για όλα. Όμως τις αποφάσεις πρέπει να τις πάρουμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι. Σας φώναξε τους επικεφαλείς? Ενώ έχω στείλει και έχουμε στείλει σαν παράταξη, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη μου, ότι καθίσαμε και δουλέψαμε και στις 28 Φεβρουαρίου το πρώτο mail που στείλαμε δημόσια και η δουλειά που κάναμε μετά πριν μια εβδομάδα να στείλουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Ξέρεις πολύ καλά τη δουλειά που κάναμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά δυστυχώς ούτε ένα τηλέφωνο με πήρε ο Δήμαρχος, τουλάχιστον όχι τίποτα άλλο. Δεν το λέω με την έννοια του παραπώνου. Το λέω με την έννοια ότι να μπορέσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είμαστε πραγματικά όλοι μαζί, να αφήσουμε την πολιτική κατά μέρος και να ασχοληθούμε έμπρακτα και να σχεδιάσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη Μακή, μέρα και το τώρα. Μακή, ο Εμπορικός Σύλλογος το Σάββατο έβγαλε μία, ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι, έβγαλε μία ανακοίνωση. Δηλαδή, εγώ δεν την είδα ως ανακοίνωση, την είδα ως κραυγή αγωνίας των μελών του Εμπορικού Συλλόγου. Και ζητούσε να ληφθούν κάποια μέτρα. Προφανώς. Είδαν οι άνθρωποι ότι δεν είχε τίποτα από το Δήμο και αναγκάστηκαν να βγάλουν και δημόσια ανακοίνωση. Γιατί η ανακοίνωση δεν βγαίνει αν υπάρχει επαφή του φορέα του επαγγελματικού με τον Δήμο. Εσύ έχεις μιλήσει με τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου? Με όλους τους φορείς. Γιατί ούτως ή άλλως η ανακοίνωση που είχε βγάλει η παράταξη είχε μέσα αυτά τα ζητήματα. Που... Μιλάω με μέλη. Μιλάω με φορείς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά και οι προτάσεις που κάναμε και αυτά που επεξεργαστήκαμε δεν ήταν μόνο ιδέες των μελών της παράταξης, οι δικές μου ατομικά. Ήταν και ιδέες και αγωνίες, αν θέλετε, θα έλεγα, των ανθρώπων που έχουν τα καταστήματα, έχουν τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα μου είπαν έτσι με βροντερή φωνή ότι πέρα από αυτούς που κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει κλείσει, αναγκαστικά επιχειρήσεις, οι άλλοι που είμαστε ανοιχτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ή όταν είμαστε ανοιχτά, ή θα δανείσουμε, ή θα δανείσουμε το προϊόν μας, ή θα γράψουμε σε δευτεράκι. Άρα αντιμετωπίζουμε και εμείς εξίσου ίδια προβλήματα. Όλη αυτή την διαδικασία, την ατμόσφαιρα και αυτά που αφουγκραστήκαμε μέσα από τα συλλογικά μας όργανα που έχουμε στην παράταξη, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στον Δήμαρχο με την προσωπική ανοιχτή επιστολή που του στείλαμε, αλλά δυστυχώς δεν μας έχει δώσει την ανάλογη σημασία. Και του είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί μόνος του να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο έργο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, να ευχαριστούμε τον Μάκη Παπαδόπουλο. Θέλω να πω δύο να τίνοντας... και στον Βασίλη τον Ασημένιο, μας περιμένει. Ναι. Επειδή άκουσα και λίγο τον κύριο Τριανταφυλλίδη, καλό θα είναι,
κάνω μια έκκληση ακόμη στον Δήμαρχο ή έστω να μπει μπροστάρης ο Δήμαρχος να μπορέσει να βρει λύσεις ή με τον Αντιπεριφερειακή τον κύριο Τονιάδη είτε με ιδιώτες. Αυτά τα δρομολόγια που καθημερινά μεταφέρουν στο νοσοκομείο βοηθητικό προσωπικό, γιατρούς, διοικητικό προσωπικό, αυτά τα δρομολόγια αξίζει, δεν είναι τίποτα από έτσι, ναι, όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό τους για να έτσι, όχι ευχαριστώ, μια πράξη η οποία θα εκτιμηθεί, γιατί τα παλαμάκια είναι ωραία, αλλά και οι πράξεις νομίζω ότι πρέπει να τις κάνουμε σαν κοινωνίες, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρονται στη δουλειά τους και να γυρίζουν και να αλλάζουν οι βάρδιες δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν το εισιτήριό τους στο αστικό κτέλ. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία για να μπορέσει αυτό το θέμα να το δει με μεγαλοψυχία ή ο Αντιπεριφερειάρχης από κοινού ή με ιδιώτες να βρουν προσάρτητες, να βρουν ιδιώτες για να χρηματοδοτήσουν. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να πω για το στρατόπεδο Σημακοπούλου, για αυτή τη μεγάλη κοινότητα που ζει εκεί, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια κινητικότητα. Προχθές πρόσφατα έμαθα και πληροφορήθηκα ότι ήδη μπήκαν μέσα, μπήκε ακόμη ένα λεωφορείο. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Δήμαρχος δεν κράτησε το λόγο του. Έφερε κι άλλους μέσα στη δομή, ενώ μας υποσχέθηκε ότι δεν θα το κάνει. Αλλά δεν μένω και το αφήνω στην άκρη. Λέω το εξής. Δίνουμε καλά είναι οι πληροφορίες που δίνουμε γενικότερα για το Σημακοπούλου, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει η δομή, δηλαδή η δομή, η Διεθνής Οργάνωση Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία αυτή η οργάνωση μπορεί και διαχειρίζει τα πράγματα μέσα στις δομές και ειδικά στο Ασημακοπούλου, στο δικό μας το στρατοπέδο. Όμως παράλληλα στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου έχει και δημοτικούς υπαλλήλους. Έχει δηλαδή από το κοινοφελές πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ προσλήψεις και δημοτικούς υπαλλήλους. Ποιος δεν έχουμε ώρα κύριε Ραβαδόπουλε, ευχαριστώ, αλλά ναι, δεν έχουμε ώρα. Ρωτώ ποιος τους έχει δώσει σημασία. Κλείστε παρακαλώ κύριε Παπαδόπουλε. Και αν γίνονται αυτά που πρέπει, ανησυχούμε. Με αυτή την ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Να πούμε βέβαια για το θέμα των υποδομών, ότι επειδή είχαμε επικοινωνία και με την αστυνομία, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει αστυνομικός ο οποίος βλέπει την έξοδό τους, άλλωστε οι άνθρωποι δικαιούνται να πάνε και αυτοί στο σούπερ μάρκετ, να κάνουν και τις αγοράς, αλλά υπάρχει πλήρη έλεγχος της κυκλοφορίας. Το λέω γιατί ακούω πολλές απορίες ότι ναι, μεν λέει υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας, είναι προς όλους. Φυσικά και είναι προς όλους. Και να πούμε ότι στο νομό Καβάλας γίνεται με πολύ ομαλό τρόπο και γι' αυτό η αστυνομία έχει μερεμίσει, θα λέγαμε, τα μέγιστα και έχει οργανωθεί από χθες, όπου έκανε μια σειρά συσκέψεων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον συνεργάτη μας, τον Βασίλη τον Ασημένιο. Καλησπέρα, Βασίλη. Ναι, είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη. Όπως είπα, επειδή έκλεισε στα 60, θα είσαι πλέον μέσω Skype ή μέσω τηλεφώνου. Έλατε, βέβαια. Τι να τα κάνω, τα άφησα και παράγεινε. Καλησπέριζω και εσένα και όλους τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και φίλους. Λυπάμαι που θα αναγκαστούμε να μιλάμε από την κοινότητα αρκετό καιρό. Τέλος πάντων, ας είναι και έτσι. Έστω και έτσι. Έστω και έτσι, ναι. Όπως βλέπετε, μπράκτος ακολουθώ τα μέτρα, είμαι επιθετικός. Όχι, διότι βέβαια φοβάμαι, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, είναι λογικό αυτό. Λέω είναι λογικό. Ναι, βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μόνο που έχω να κάνω. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του πράγματος που βρήκε, που βέβαια δεν μας βρήκε χωρίς λόγο και τυχαία. Έχει αιτίες, αιτίες σε παγκόσμια κλίμακα, αιτίες σε τοπική κλίμακα, αιτίες πολιτικών που δεν χρόνιες ελλείψεις, χρόνια εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι, ας μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Μάλιστα, πρόλαβα πριν φύγω από το, στη σύνταξη, είδα το 12 που φύγα, είδα τα πρώτα σημάδια αυτού που θα ακολουθούσε. Το βλέπαμε, δηλαδή να λείπουν τα υλικά, να λείπουν τα αυτά, να μην μπορούμε να μην αντικαθίστανται οι συνεργάτες μας. Φεύγανε κλπ. Τέλος πάντων. Υπάρχει αισιοδοξία, γιατί δεν ακούμε πουθενά μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι αυτός ο κύκλος κλείνει και πλέον οι πολίτες θα πρέπει να χαμογελάσουν. Έχουν κλεισίσει στα σπίτια τους, υπάρχει μια κατάθλιψη, έτσι. Γιάννη, υπάρχει κατάθλιψη, αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι για παίξη γέλαση. Δηλαδή,
τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, τα οποία είναι σωστά, είναι και τα μόνα δυνατά που θα μπορούσε να πάρει. Δεν γινόταν κι αλλιώς. Εδώ που φτάσαμε, μόνο η καραντίνα μας λιτώνει, δηλαδή τα συστήματα του μεσαίωνα. Και ό,τι ακολούθησε από το μεσαίωνα και εδώ. Το πρώτο πράγμα που κάνει μια κοινωνία που αντιμετωπίζει μια τέτοια πανδημία ή μια τέτοια επιδημία είναι αυτό, η καραντίνα. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τι να κάνουμε, και αυτό θα κάνουμε, γιατί είναι το μόνο που έχουμε να κάνουμε. Τίποτα άλλο δεν μας εξασφαλίζει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, θα έχει πολλά καμίας να πει γύρω από το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Διότι εδώ μιλάμε για κρίση, όχι απλώς μια κρίση του υγειονομικού μας συστήματος, μιλάμε για μια κρίση του παγκόσμιου συστήματος, μια κρίση του καπιταλισμού, θα έλεγα, ο οποίος έδειξε τις δυνατότητες του και τις παρενέργειες που μας επιφυλάσσει. Ο ιός αυτός δεν είναι τυχαίος, όπως δεν ήταν τυχαία το HIV, δεν ήταν τυχαίο το έμπολα, δεν είναι τυχαία, έτσι. Έχουμε ξανά ζήσει τέτοια δε κρίση. Παρά τα 60 μου, θυμάμαι πολύ καλά, το 57, είχαμε την ασιατική γρήπη, η οποία άφησε και κανένα εκατομμύριο νεκρούς τότε. Λοιπόν, τότε μας είχαν στείλει στα σπίτια μας. Ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο γυμνάσιο και μας είπε ο γυμνασιάρχης, χαρά μεγάλη τότε, δεν καταλαβαίναμε. Μόλις εμφανιστήκαμε, μας είπε ο γυμνασιάρχης, σηκωθείτε, φύγετε και ελάτε σε ένα μήνα. Δηλαδή, ένα μήνα παράταση των διακοπών. Λοιπόν, χαρά. Το τηρήσατε τότε, είχατε συνείδηση του τι συμβαίνει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πρώτα, καταρχήν ήμουν 12 χρονών. Ναι, έβγαινε έξω ο κόσμος σε μαγαζιά, υπήρχαν ένα. Ο κόσμος άκουσε. Δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση. Δεν υπήρχε η καταναλωτική κτηνοδία. Ο κόσμος ήταν φτωχός. Συνεπώς προστατεύονταν από τη φτώχεια του. Είχε την αίσθηση του μέτρου ακριβώς γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται άμετρα και ασύστολα και κτηνώδικα όπως συμπεριφέρεται τώρα. Πάμε στα μαγαζιά και παίρνει 30 αντισηπτικά. Μπράβο, πήρε τα αντισηπτικά να σωθείς εσύ και οι άλλοι τι θα γίνουν, κύριε? Οι άλλοι τι πρέπει να γίνουν? Δεν έχεις καταλάβει ούτε τώρα, δεν κατάλαβες ότι θα σωθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο? Ή αλλιώς δεν πρόκειται να σωθεί κανένας? Ότι εν πάση περιπτώσει ήρθε καιρός να χτίσουμε κοινωνίες αλληλεγγύης, κοινωνίες όπου οι άνθρωποι δεν θα είναι αγέλες λύκων, αλλά θα σκέπτονται ένας τον άλλον. Λοιπόν, αυτά δεν υπήρχαν τότε. Συνεπώς οι κίνδυνοι ήταν λιγότεροι τότε. Ακριβώς, ήταν από χέρι λιγότεροι. Σήμερα οι κίνδυνοι μεγάλοι δεν είναι μόνο η καταναλωτική κοινωνία, την οποία μάλιστα δεν μπορούμε πια και να εξυπηρετήσουμε λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και αλίμονό μας γιατί θα ακολουθήσει και πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν έχουμε το ήθος της εποχής εκείνης, δεν έχουμε. Μας χαρακτηρίζει από την Τροέπεια, η οποία τότε δεν ήταν κατά διάνοια ορατή. Και κυρίως έχουμε την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου κάθε κακό ξεκινάει από μια άκρη του πλανήτη και φτάνει στην άλλη εν ρηπείο θερμού. Έχει τα καλά της παγκοσμιοποίηση, δηλαδή εγώ δεν τα βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τα βλέπουν, οι οικονομολόγοι, αλλά έχει βέβαια και αυτά τα δεινά. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιό, είδα και ένα σχετικό κείμενο στην Le Monde Diplomatique, η οποία βέβαια έλεγε ότι όλοι αυτοί οι παράξενοι, που η προέλευσή τους δεν ξέρουμε από πού είναι, έχουν να κάνουν με την τεράστια οικολογική καταστροφή, με το κάψιμο των δασών, με την καταστροφή των καταλυμάτων της άγριας ζωής, έτσι ώστε τα άγρια ζώα πλησιάζουν σε εμάς κοντά, στην κτηνώδη αντιμετώπιση των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Λοιπόν, όπου οι ιοί, οι οποίοι ζουν τέλος πάντων στους οργανισμούς που ζουν ένα απολύτως μια και χωρίς καμιά άλλη επίπτωση, έρχονται κοντά και μεταλλάσσονται. Μάλιστα. Και γίνονται. Λοιπόν, με τη μετάλλαξη. Και γίνονται και επιθετικοί όπως ο συγκεκριμένος. Ακριβώς. Μετάλλαξη λοιπόν και ο Θεός να μας βοηθήσει. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε. Όποτε θέλεις, Γιάννη, χαιρετισμό σε όλους. Να είσαι καλά. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι, ήθελα να πω, αυτή η στιγμή κατάλληλη για οποιαδήποτε
για οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση, είτε σε επίπεδο κυβερνητικό είτε σε επίπεδο δημοτικό. Είναι άθλιο πράγμα αυτό. Είναι άθλιο. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, γιατρέ, βλέπω τον... κάποιους καθηγητές οι οποίοι ίσως φοβίζουν τον κόσμο. Βλέπω τώρα τον Τζον Ιωαννίδη, καθηγητής παθολογίας επιδημιολογίας στο Στάνφορντ, ναι. Ο οποίος λέει ότι ενδέχεται, λέει, στην Ελλάδα να φτάσουν και τις 100.000. Είναι ώρα να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις και τέτοιες προβλέψεις. Οι οποίες μπορεί να έχουν και λογική βάση. Καταρχήν, με βάση τα μοντέλα τα επιδημιολογικά, αυτή τη στιγμή έχοντας περί τα 700 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 695 επιβεβαιωμένα κρούσματα και με το δεδομένο βέβαια ότι δεν υπάρχουν αντιδραστήρια, επίσης επιλεκτικά γίνεται ο έλεγχος μόνο σε περιστατικά τα οποία εμφανίζουν συμπτωματολογία και καταλήγουν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν με βάση τα μοντέλα αυτά πολλαπλασιάζουμε επί 11 στο γενικό πληθυσμό για να προσεγγίσουμε τον αριθμό των ουσιαστικά φορέων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπολογίζουμε ότι γύρω στις 7.000 με 8.000, κατάλληλους 10.000, είναι οι φορείς του ιού στην Ελλάδα. Με τα μοντέλα λοιπόν αυτά υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν τον αριθμό αυτών που θα νοσήσουν. Μία άποψη είναι αυτή του κυρίου Ιωαννίδη, η οποία αναφέρεται. Χάρη, υπάρχει σημερινή τώρα δήλωση του Τσιόδρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που είναι αισιόδοξη υπό την έννοια ότι και τα μετράει τα λόγια του Τσιόδρας. Λέει ότι αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει κάμψη στην ανωδική καμπύλη. Αυτό το οποίο. Αυτό λέει ότι θα είναι σίγουρο να πει στο τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει αύξηση στην καμπύλη, υπάρχει... δεν είναι εκθετική. Ναι, αυτό υπάρχει κάμψη σημαντικό. Στην ανωδική τάση. Έτσι. Αυτό είναι έτσι επιλέξει το ανωδική η τάση, αλλά δεν είναι εκθετική. Και συνεχίζει λέει ότι κερδίσαμε χρόνο. Έτσι. Και ότι ο στόχος είναι να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο. Να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο, ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος της κρίσης που λέγεται ότι θα είναι περίπου ο Μάιος, σύμφωνα όσο είπε και ο καθηγητής σου, ο Νικολόπουλος, ναι. Οι νεκροί να είναι λιγότεροι από 100, το οποίο είναι επιτυχία τεράστια, με την έννοια ότι ήδη τόσους χάσαμε από τη γρήπη. 100 έχουμε χάσει από τη γρήπη. No, θα είναι πραγματικά ένα ευτύχημα, δύσκολο. Αλλά είναι πολύ πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις τώρα. Κάποια δείγματα για το πώς θα κυλήσει η κατάσταση θα τα έχουμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας και ακόμα περισσότερα με τη συμπλήρωση 15 ημερών. Γιατί πάντοτε σε αυτές τις καταστάσεις ξέρουμε ότι είμαστε 15 ημέρες πίσω με βάση το γεγονός ότι ο κύκλος επώασης της συγκεκριμένης νόσου είναι 14 ημέρες. Και άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της λήψης των μέτρων είναι αυτά που βιώνουμε τώρα. Ακριβώς λοιπόν. Στο τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να πούμε περισσότερα με βάση το μοντέλο το οποίο ακολουθείτε. Το τελείωμα αυτό, ας πούμε, λέει αυτά τα μέτρα όλα που τα ανέλησαν εδώ και νομικά και ο Γιάννης και ο καθηγητής ο Ρέμελης, είναι μέχρι 6 Απριλίου. Δηλαδή 6 Απριλίου θα ληφθεί εκ νέου απόφαση, ναι. Για χαλάρωση προφανώς. Ή συνέχιση, η παράταση. Η παράταση. Χαλάρωση δεν το νομίζω και ενδεχομένως να χρειαστούν και ακόμη πιο δραστικά μέτρα στην πορεία. Αυτό όμως είναι κάτι δυναμικό. Είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται και ουσιαστικά δρομολογείται με βάση τις εξελίξεις. Πιο δραστικό το επόμενο, ποιο είναι το μέτρο? Η πλήρης απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις. Ναι, αλλά σπίτια τους πόσο μπορεί να καθίσει ο κόσμος χωρίς εξαιρέσεις? Αυτό είναι γενικά. Δηλαδή να μην πεθάνουμε από τον ιό, να πεθάνουμε μετά από την πείνα. Λέω τι θα μπορούσε να είναι, έτσι. Δεν μπορεί, αυτά είναι, μέχρι εδώ ήταν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει. Αν θα παραταθούν αυτά, το βλέπουμε σε άλλες χώρες. Έτσι. Στην Ισπανία συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν και μάλιστα έχει εφαρμόσει καμία δυτική χώρα τέτοιο μέτρο. Συζητάτε δυτική. Πολύ πολύ άλλο σοβαρά. Το συζητάνε, άλλο δεν συζητάτε έχει πολύ σοβαρά και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θα γίνει. Μα ανησυχεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν πολύ προετοιμασμένοι. Μπορεί να έχουν καλό σύστημα υγείας, μπορεί να έχουν πολλά μέσα. Εκεί, Γιάννη μου, υπάρχουν δύο προβλήματα. Είναι ένα το θέμα της πολιτικής βούλησης, όπως ανέφερα πιο πριν. Και ακριβώς επειδή είναι περίεργη η κατάσταση με τον Τραμπ και πολύ περισσότερο ότι η διαχείριση της υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό στις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ετερογένεια σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα υγείας. Καταρχήν δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα υγείας, όπως ξέρεις πολύ καλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαχείριση λοιπόν είναι σε επίπεδο πολιτείας. Και όπως πολύ πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, είναι δύσκολο όλες αυτές οι διαφορετικές δομές με διαφορετική οργάνωση να επικοινωνήσουν και τελικά να βγει ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Και ο Τραμπ δεν έχει υποτιμήσει τον κύριο. Είναι αυτό ακριβώς που είπα πολιτικά, πριν. Δηλαδή, ότι το μεγαλύτερο Τραμπ, πρόβλημα Τζόνσον, είναι ο Τραμπ.
Έτσι. Ο Τραμπ και ο Τζόνσον είχαν υποτιμήσει τώρα, την πανδημία. Όταν, και τώρα έρχονται όταν, μετά τις εξελίξεις. Είναι θέμα όταν πολιτικής μόλις. Οι λαοί, εδώ έχουν ευθύνη βέβαια, ούτε ο Τραμπ, είχε τον Τζόνσον. Τους ψήφισαν οι πολίτες. Και όταν βγάζεις ανόητους ηγέτες, θα πληρώνεις ανόητη. Ο Τραμπ είναι ένας ανόητος. Κρίνεις τους πολιτικούς. Δεν το λέω εγώ. Ένας πλανήτης το λέω, έτσι, δεν είναι δικιά μου. Και τις αποφάσεις. Το ζήτημα είναι όμως ότι έχει ευθύνη απέναντι στα 200 εκατομμύρια των Αμερικανών, ευτυχώς στην κρίσιμη στιγμή και τους δύο τους βάλαν στην άκρη. Και τον Τζόνσον και τον Τραμπ υπήρξαν ευτυχώς οι δικλείδες ασφαλείας που τους βάλαν και τους είπαν τι κάνεις. Όχι, έχουν και συνεργάτες οι οποίοι τους τα βάλαν κάτω. Και τους λένε, λέτε αυτά, αλλά τα δεδομένα που θα προκύψουν είναι αυτά. Τι κάνεις. Γι' αυτό και όταν έκανε τη συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, το βάλαν στην άκρη, μιλούσαν γύρω-γύρω όλοι οι ειδικοί και αυτός άκουγε. Γιατί πρέπει να αφήσει του ειδικού να μιλήσουν. Δεν μπορεί ένα πρωθυπουργό. Οι έχουν και διαφορετικέ απόψει. Τον τόνο το δίνει ο πρωθυπουργό. Ο Χάρη Μπράκη μετά τι ανοησίε που είπε. Τι να έλεγε μετά από όλα αυτά ο Τραμπ. Είπε μα ότι στείλανε οι Κινέζοι, είναι ο Κινέζικο. Άρχισε να λέει διάφορα πράγματα. Η Κίνα εξεγέρθηκε εναντίον του και άρεσε να εκφράζει τη συμφορία τη. Δηλαδή δημιουργήθηκαν και άλλα ζητήματα έτσι. Τι είναι αυτά που λε, Τούμπαν. Καλά, ότι ξεκίνησε από την Κίνα δεν είπε ψέματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί λέει ο γιατρός για τον καπιταλισμό από κομμουνιστική χώρα ξεκίνησε. Όπως η οποία όμως δεν είναι στην κομμουνιστική στην πει, είναι ένα φασιστικό καθεστώς. Όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα φασιστικά. Από το 1918 και την περίπτωση της Ισπανικής γρίπης και έπειτα, όλες αυτές οι μεγάλες πανδημίες και τα outbreaks που έχουν γίνει έχουν ξεκινήσει από τις χώρες νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίως στην Κίνα. Οι οποίοι όμως έχουν θωρακιστεί σε αυτά, έτσι. Σαφέστατα. Επειδή ξέρουν είναι... τι έρχεται. Όχι, άλλο λέω όμως ο Χάρης. Ότι ξεκινάνε από εκεί. Ότι η πηγή... Η πηγή του κινδύνου έτσι, είναι στην Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι, ναι, αλλά αυτό που είπε και ο Βασίλης ο Σημένιος με τα άγρια ζώα... Το είχαμε αναλύσει πάρα πολύ. Στην εκπομπή την προηγούμενη που κάναμε. Την προηγούμενη φορά στην εκπομπή είναι μια... φιλοσοφία και μια εξήγηση η οποία έχει πολύ μα πολύ λογική βάση και εστιάζει σε ένα και μόνο γεγονός. Στο ότι η φιλοσοφία των Κινέζων και κάποιον άλλον λαό σε εκείνη την περιοχή είναι η συμβίωση με τα ζώα, η ταυτόχρονη διαχείριση των ζώων είτε ως κατοικίδια στον ίδιο χώρο όπου τα σφάζουν, τα μαγειρεύουν και τα τρώνε, όπως τα ίδια ζώα τα έχουν σαν κατοικίδια και αυτή η συνύπαρξη και η επαφή και η επικοινωνία έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει όλα αυτά τα οποία ζούμε. Μεταφορά μετά από μεταλλάξεις ιών από ζώα σε άλλα ζώα και ενδεχομένως στον άνθρωπο και από εκεί μετά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τους βάζουν μυαλό αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα, άραγε. Έβαλαν μυαλό, όπως το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, μετά την ιστορία με τον SARS-CoV-1 το 2003, 4-5 χρόνια. Η κινέζικη κυβέρνηση είχε πάρει πραγματικά σκληρά και αυστηρά μέτρα. Όλα αυτά τα υπαίθρια παζάρια και οι περίεργες συναλλαγές με ζώα αυτού του είδους εξωτικά και όλα αυτά είχαν σταματήσει. Ατόνισαν από κάποια στιγμή και μετά και επανήλθαν στο πρώτερο για αυτούς παραδοσιακό καθεστώς. Είναι παράδοση για την Κίνα οι συμπεριφορές. Τώρα αυτό το. Φαντάζομαι ότι. Νομίζω ότι θα βάλουν μυαλό. Θέλω να πιστεύω. Θα φάνει στην επόμενη. Φαντάζομαι πως ναι. Μάλιστα, 1,5 δισεκατομμύριο μυαλό. Πάντως, στην μια περίπτωση, να το κλείσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ως χώρα έχουμε πάει εξαιρετικά. Προλάβαμε τις εξελίξεις, διεγνώστηκε έγκαιρα η πανδημία, συγκροτήθηκε επιτελείο από εξαιρετικούς επιστήμονες με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, αλλά και μια σειρά από καθηγητές, 28 άτομα μου φαίνεται είναι χάρη η Επιτροπή. Την χάνουμε εγκομιαστικών σχολείων από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, γιατί... Ένα τεράστιο συγγνώμη Γιάννη που θα σε διακόψω του Πρωθυπουργού είναι οι πολυμελείς, σε αντίθεση με αυτό που ήθιστε, οι ολιγομελείς επιτροπές, οι πολυμελείς. Μπορεί να κάνουν και δουλειά και λιγότερα. Η οποία λειτουργήσε πολύ συγκεκριμένα. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά. Ακριβώς. Φαίνεται ότι έχει δουλειά, φαίνονται τα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν έχουν τα στοιχεία τα δικά μας, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Σαφέστατα. Υστερούμε βέβαια χρονικά μια διαφορά φάση 15 ημερών, ναι, αλλά σίγουρα πρόσεξε, είμαστε. Πρόσεξε μια διαφορά. Στοιχεία Ελβετίας-Ελλάδας. 26 Φεβρουαρίου, οι χώρες με ίδιο πληθυσμό, ναι. 26 Φεβρουαρίου είχαμε από ένα νεκρό. Όχι, συγγνώμη, από ένα κρούσμα. Mm-hmm. Είχαμε ένα κρούσμα. Σήμερα που μιλάμε, εμείς έχουμε 17 νεκρούς και 495 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Ελβετία μετρά 70 νεκρούς. Και είναι χιλιάδες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ναι. Αργήσαν να πάρουν μέτρα, αργήσαν να κλείσουν μαγαζιά, αργήσαν να κλείσουν σχολεία. Καλά, και είναι και όλοι οι περίεργοι και οι πλούσιοι μαζεμένοι. Μαζεύτηκαν και όχι, δεν είναι. Αργήσαν να πάρουν. Και χαϊδεύουν τα λεφτά τους όλοι στην Ελβετία. Αργήσανε.
Είπαμε ότι πασάνε στην Ελβετία, θα μείνουν στην Ελβετία. Αργήσανε να πάρουν τα μέτρα. Έτσι. Εδώ αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι νιώθεις μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη με την παρουσία του, αυτής της κυβέρνησης και του Κυριάκου. Δείξαμε πραγματικά να ανακλαστικά. Φαντάσου να διαχειριζόταν την κατάσταση Πολάκης, Τσίπρας και Καρανίκας. Τραγική κατάσταση. Και τελειώναμε. Πάντως δείξαμε πραγματικά πολύ καλά αντανακλαστικά και μας τιμά ως χώρα και ο κόσμος, να βλέπουμε ακριβώς φυσικά και πολύ μεγάλη ωριμότητα από τον ελληνικό λαό. Πράγμα το οποίο το αναγνωρίζουμε σαφέστατα. Και... ξεχνάμε τις κάποιες ακραίες περιπτώσεις, καταστάσεις αυτών των λίγων που είναι μειοψηφία, αλλά η πλειονότητα του ελληνικού λαού έδειξε απίστευτη ωριμότητα. Και φυσικά μας τιμά πάρα πολύ έτσι, το γεγονός ότι βγαίνουν ξένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην Ελλάδα ή μπασκετμπολίστες και υμνούν και πραγματικά αποδίδουν τα εύσημα στη διαχείριση της κρίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Να μην τους ματιάξουμε, μέχρι στιγμής πάμε καλά. Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Μάλιστα, λοιπόν, Γιάννης Μούτλιας, Χάρη Τριανταφυλλίδης, ευχαριστούμε τον δικηγόρο και τον γιατρό για τις οδηγίες που δώσανε. Ευχαριστούμε για όσους συμμετείχαν στην εκπομπή, τελευταίος τον Βασίλη Σωσημένιος, ο Μάκης Παπαδόπουλος μέσω Skype, ο βουλευτής ο κ. Πάνας από τη Χαλκιδική, ο Κώστας Ρέμελης, ο οποίος μας μίλησε μέσω τηλεφώνου, και βέβαια και ο Θανάσης Πάσχου. Και εσάς όμως που μείνατε μαζί, εδώ είμαστε στο ένα channel, ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.